Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και τη Ράνια Μωραήτη για να δούμε όλα όσα συνέβησαν στο συγκεκριμένο σημείο. Να δούμε και τι σχετικέ εικόνε Ράνια, που δυστυχώ είναι μια πρόγευση για το τι έρχεται μέσα στο καλοκαίρι και με την κορύφωση τη τουριστική σεζόν. Ακριβώ, Στέλλα, νομίζω ότι οι εικόνε μιλούν από μόνε του σχετικά με την ταλαιπωρία που βίωσαν και που επέτρεψε μου να σου πω δεν έχουν πάψει να βιώνουν οι οδηγοί, καθώ δεν έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή των εκδρομέων, οι οποίοι ξεκινώντα το σχεδιασμό για αυτό το τριήμερο, πιθανολογούσαν ότι αν κάποιο είναι να του τα χαλάσει, αυτό ήταν ο καιρό. Τελικά ο καιρό ήταν μια χαρά και του τα χάλασε αυτή ακριβώ η εικόνα που βλέπουμε όλοι στου δέκτε μα. Η σήμανση στο στο γνωστό σημείο της περιοχής, εκεί όπου εκτελούνται οι εργασίες, μετά τις ρηγματώσει που εδώ και μια τριετία έχουν εντοπιστεί mm -hmm. στο συγκεκριμένο σημείο του Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης, Στέλλα, παρά το γεγονός όμως ότι αυτές οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από λίγους μήνες. Μία τριετία δηλαδή περιμέναμε για να ξεκινήσουμε τον Μάρτιο, λίγο πριν την έναρξη τη τουριστική σεζόν. Είτε αφορά στη συγκεκριμένη μέρα που καταγράφηκε η ταλαιπωρία, είτε αυτή η μέρα ήταν μια πρόβατζενεράλε για το τι θα ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα που θα κορυφωθεί η τουριστική κίνηση. Όπω και να έχει, τα πράγματα είναι δεδομένα. Δεν χρειάζεται κάποιο να είναι μάντη για να πιθανολογήσει και να εικάσει τι ακριβώ εικόνε επικρατούν. Προφανώ δεν είναι έργα τα οποία ξεκινούν τη μία μέρα και ολοκληρώνονται την άλλη. Παρά, αυτά, παρά τα αυτά, όμω, αναγνωρίζοντα ότι το βόρειο οδικό μέτωπο τη Κρήτη, από τη μια του άκρη μέχρι την άλλη του άκρη, αποτελείται από τουριστικέ κυρίω περιοχέ, νομίζω ότι ένα καλύτερο συγχρονισμό των έργων θα ήταν λιγότερο επώδυνος για του οδηγού που σήμερα ταλαιπωρήθηκαν. Οι ουρές αναδιαστήματα έφταναν μέχρι και τα λινοπεράματα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, στέλλα, και για το χαμένο χρόνο αλλά και για το χαμένο κόστο. Α μην ξεχνάμε και την επιβάρηση των καυσίμων. Όπω και να έχει, χρειάζεται, απαιτείται Υπομονή. Κάποιοι οδηγοί σήμερα εκνευρίστηκαν, έκαναν μάλιστα αναστροφέ για να επιστρέψουν και πάλι πίσω λόγω τη πολύ ωραία αναμονή μέσα στα αυτοκίνητα. Όσοι πάντω έχουν σκοπό να περάσουν από το σημείο, είτε φεύγοντα την αυριανή μέρα, είτε επιστρέφοντα πολύ δε περισσότερο στι βάσει του, καλό να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα, γιατί νομίζω ότι οι καθυστερήσει πιθανολογείται ότι θα είναι ίδιε. Δυστυχώ, Ράνι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.